Καλώς τα μου, τι κάνετε? Λοιπόν, και εκεί που έκανα τις δουλειές μου και κάθισα να κάνω ένα τσιγαράκι, τσουπ, να μια πρόταση που μόλις ανέβασα στην ομάδα για μιλόπιτα. Λοιπόν, έχω 2-3 μέρες εδώ που πίναμε καφέ με τον Σπύρο και την Ατάσα, λέει ο Σπύρος. Πω, θα ήθελα μια μιλόπιτα. Έχω κι εγώ τώρα 2-3 βράδια, χαζεύω YouTube, χαζεύω στο TikTok. Δεν με ευχαριστούσε καμία μιλόπιτα ιδιαίτερα. Εντάξει, όλες γνωρίζουμε ότι η πιο εύκολη εκδοχή της είναι να κάνουμε μιλόπιτα με σφολιάτα, έτσι. Κόβουμε τα μήλα, ρίχνουμε κανέλα, καρύδια, ζάχαρη, σκεπάζουμε και ψήσιμο. Έλα όμως που τώρα εγώ θα σας δείξω ακόμα πιο εύκολη εκδοχή της μιλόπιτας, να είναι αφράτη, να γεύεσαι μέσα το μιλαράκι που θα έχει μελώσει από το ψήσιμο. Σας μιλάω ειλικρινά, 10 λεπτά πριν, την ώρα που έπινα τον καφέ μου και έκανα το τσιγαράκι μου, είδα την πρόταση αυτή. Γεια σας. Τα υλικά τα έχετε όλες τα έχετε στο ντουλάπι σας. Λοιπόν, θα τη φτιάξουμε παρεούλα και καλά ψησίματα το απόγευμα, κορίτσια. Θα μας βολήσει η κουζίνα μιλόπιτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή πήρα ένα πυρέξι που βρήκα στην άκρη. Δεν με ενδιαφέρει το πάχος της μιλόπιτας, οπότε πήρα το πυρέξι που φτιάχνω όλα μου τα γλυκά. Μόλις το πέρασα με το βιτάμ που έχω λιώσει για να ρίξω στη μιλόπιτα, ούτε μην ξέρω ούτε τίποτα. Όλα με τον αυγοδάτη. Πάμε. Ξεκινάμε. Βουτυρώνουμε πρώτα το πυρέξι, να μην το ξεχάσουμε. Μέσα έχει φαρινάπ. Είχα στο ντουλάπι. Εάν δεν έχετε φαρινάπ, θα ρίξετε αλεύρι με μπέικινγκ. Και για το λόγο του αληθές, εδώ είναι το μολυβάκι μου. Πάνω σε μία απόδειξη έγραψα τη συνταγή για να δείτε ότι τώρα πριν 5 λεπτά έγινε η όλη ιστορία. Αχ, πάμε, ξεκινάμε. Παίρνουμε ένα μπολ. Ρίχνουμε μέσα το λιωμένο βιτάμ, εδώ. Το λιώσα λίγο στο φουρνάκι. Δεν βασανίζω τον εαυτό μου. Είχα λίγο βιτάμ στο ψυγείο, θα δείτε τα υλικά είναι δηλαδή για πλάκα. Ζάχαρη και τα αυγά, 3 αυγά, 150 γραμμάρια ζάχαρη λέει. Έλα αγάπη μου, κόλλησες. Και 100 γραμμάρια βιτάμ, κορίτσια, τα έχετε στο ψυγείο και στην ντουλάπη όλες. Εδώ όλα μαζί, μέσα. Αυτό γιατί περίσεψα. Έτσι μην μπερδευτούμε κιόλας. 2 3, η πετσετούλα μου εδώ στην άκρη κι αυτό. Λοιπόν, εδώ με τον αυγοδάρτη, να ανακατευτεί η ζάχαρη και τα αυγά. Έτσι είμαι εγώ. Όταν μ' αρέσει μία συνταγή, τσάκα τσάκα, κάτσε να δούμε την ελέγξουμε κιόλας. Ζάχαρη, βιτάμ, γάλα καλά μετά, αυγά, ωραία και το αλεύρι στο τέλος. Τέλεια. Τώρα, ζεστό. Όταν μ' αρέσει μία συνταγή, δεν υπάρχει. Τσάκα τσάκα. Βέβαια να έχω και τα υλικά έτσι. Τα υλικά είναι πανεύκολα από ό,τι βλέπετε. Αν θέλετε να το κάνετε με το μίξερ χυρός, κάντε το. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το μόνο που θέλω είναι να είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Αν τα αυγά, ας πούμε, ήταν στο ψυγείο, βάλτε τα σε ένα μπολάκι με νερό να πάρουν θερμοκρασία δωματίου, από τη βρύση νερό. Είναι ένα κολπάκι για να φέρουμε τα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Ρίχνουμε το ένα φλιτζάνι γάλα. Όταν λέμε τσακ μπα μιλόπιτα, το εννοώ. Και εδώ ρίχνουμε 300 γραμμάρια ζυγισμένο είναι τα αλεύρι, να μην χρονοτριβούμε. Εγώ έριξα φαρινά που είχα στο ντουλάπι, σπάνιο φαινόμενο αυτό, τέλος πάντων. Εσείς αλεύρι για όλες τις κρίσεις, ό,τι έχετε. Το έχουμε πει αυτό. Έλα Μάρο. Ατσαλιάρα Μάρο. Εκεί.
θέλετε να βάλετε καρύδια, εσείς βάλετε σοκολάτα, ό,τι γουστάρετε βάλετε. Εγώ το κάνω στην απλή εκδοχή. Και μετά, κορίτσια, μόλις ψηθεί, θα ρίξετε την άχνη. Καλά. Φανταστική. Πάμε. Έχω εδώ τρία μήλα. Μεγαλούτσικα τα βλέπω, μάλλον τα δύο θα κόψω. Τρία λέει η συνταγή, αλλά εκείνα ήταν μικρούλια. Λοιπόν. Για να δω, μην άφησα τίποτα. Ωραία. Αν θέλετε εσείς να τα καθαρίσετε τα μήλα, καθαρίστε τα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά όλη η ουσία είναι στη φλούδα, παιδιά. Εγώ τα μήλα έτσι τα τρώω, δεν τα καθαρίζω. Γιατί έτσι μου αρέσουν. Λοιπόν. Θα μου πείτε γιατί ρε Μαρία τα κόβεις τώρα μικρότερα. Θα δείτε τώρα. Ναι, είναι αρκετά πιστεύω. Η συνταγή έλεγε τρία μήλα. Λοιπόν, παίρνω τον Άισερ εδώ που κόβω όλα μου τα λαχανικά. Για να κόψω τα μήλα μου. Σιγά μην καθόμουν εγώ κορίτσι να μην το είχα αυτό το μηχάνημα. Δεν υπήρχε αυτό. Τόσες πατάτες που έχω κόψει στη ζωή μου για τα παιδιά. Λοιπόν, βλέπετε, κομμένα κομματάκια μέσα. Συνεχίζω και είπα θα ρίξω δύο μήλα γιατί είναι μεγάλα τα μήλα τα δικά μου. Αν είναι μικρούλια ρίξτε τρία. Τώρα μην αρχίσετε και με ρωτάτε για τον Άισερ, το βρίσκεται στο διαδίκτυο. Εγώ το έχω πάνω από δεκαετία. Έκανα 5 λεπτά για τη μηλόπιτα, όχι πείτε μου. Εκεί. Αυτό. Εδώ. Τσάκα τσάκα. Όπα, αυτό το βγάζουμε τώρα, δεν μας χρειάζεται. Εκεί. Σπύρο, από ό,τι βλέπεις, για πάρτι σου φτιάχνω μιλόπιτα, γαμπρούλι μου. Όπως με προσέχεις, σε προσέχω. Ένα ανακάτεμα. Ωραία μάνα μου. Και δεν έχω ρίξει κανέλα, έτσι. Δεν θα ρίξω όμως. Δεν υπάρχει λόγος. Όποιος θέλει ας ρίξει το κομμάτι του. Έχετε δει πιο εύκολη μιλόπιτα. Θα ψηθεί το μήλο μέσα, καλά θα γίνει χαμός. Εκεί. Πιο γρήγορη. Από αυτήν μιλόπιτα σιγά μην έχετε δει. Λοιπόν. Εάν εσείς τη θέλετε να γίνει τούμπανο, φουσκωτή πολύ δηλαδή. Δεν θα το βάλετε σε τόσο ανοιχτό πυρέξο όπως το έκανα εγώ. Θα το βάλετε εννοείται σε μικρότερο, έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Είπα να σας γλυκάνω σήμερα με μια εύκολη, γρήγορη μιλόπιτα από την πρόταση της ομάδας μας. Την έκανα πριν κάνα τεταρτάκι την πρόταση και αμέσως σας την έδειξα live. Όποια θέλει ας τη φτιάξει. Τα υλικά σίγουρα, σίγουρα τα έχετε στο ντουλάπι σας. Καλό απόγευμα, όμορφα να περάσετε, καλό καφεδάκι. Σπύρο, η μιλόπιτα θα ψηθεί σε λίγο για σένα. Κερνάω. Φιλάκια.